Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, λέει ο Κύριος, πρέπει να άρει το σταυρό του, να σηκώσει το σταυρό του. Και ο Άγιος Μάρκος, ο ασκητής, απευθυνόμενος στο πνευματικό του παιδί, στον μονάζοντα Νικόλαο, και υπάρχει αυτή η επιστολή του στην Φιλοκαλία, στον πρώτο τόμο, λέγει ότι πρέπει να αγαπήσεις τον Σταυρό, να αποδεχτείς τον Σταυρό με όλη σου την καρδιά, να σταυρωθείς δηλαδή ως προς τα πάθη και να δοθείς ολοκληρωτικά εις τον Θεό, έτσι ώστε η προσφορά σου, η θυσία σου, η αφιέρωσή σου εις τον Θεό, όπως και η αφιέρωση κάθε χριστιανού, πρέπει να είναι ολόκληρη, να είναι ακέραιη και να μην είναι επίμωμη, να μην είναι μεμπτή, να μην είναι αξιοκατάκριτη, όπως ήταν η προσφορά των πέντε μωρών Παρθένων, οι οποίες εφύλαξαν μεν την Παρθενία, αλλά δεν κατόρθωσαν πλήρη την αρετή. Είχαν λίγο λάδι εις τις λαμπάδες τους, που σημαίνει είχαν κάποιες αρετές, κάποια εξωτερικά κατορθώματα και χαρίσματα, αλλά από αμέλεια και άγνοια και οκνηρία, όπως λέγει ο Άγιος Μάρκος, δεν είχαν προνοήσει και δεν γνώρισαν με ακρίβεια τον εαυτό τους, τα πλήθη των παθών που είχαν μέσα τους και που τα ενεργούσαν και τα κινούσαν τα πονηρά πνεύματα, αλλά άφηναν τους εαυτούς τους να διαφθείρονται, άφηναν τις σκέψεις τους να διαφθείρονται από τις αντίθετες ενέργειες των πονηρών πνευμάτων, καθώς με τη συγκατάθεσή τους στους πονηρούς λογισμούς έπιαναν σχέση με αυτούς, έπαιρναν το δόλωμα στην καρδιά τους και έπεφταν νικημένες. Τι τις νικούσε? Τις νικούσε ο κάκιστος φθόνος, η ζήλια που μισεί τα καλά, η διχόνια, η φιλονικία, το μίσος, η οργή, η πικρία και η δυσαρέσκεια, η μνησικακία, η υποκρισία, ο θυμός, η υπερηφάνεια, η καινοδοξία, η ανθρωπαρέσκεια, η φιλαργυρία, η ακηδεία, η σαρκική επιδημία, η οποία εργάζεται νοερά την ειδηπάθεια, η απιστία, η έλλειψη του θείου φόβου, η δειλία, η λύπη, η αντιλογία, η ατονία, ο ύπνος, η ίηση, η δικαιολογία, το φούσκωμα του φρονήματος, η αλαζονία, η απιστία, η ασωτεία, η πλεονεξία, η απελπισία, που είναι το χειρότερο όλων των κακών,
και οι λεπτές ενέργειες της κακίας, οι οποίες μωρές παρθένες και την εργασία των καλών, τη σεμνή δηλαδή πολιτεία τους και αυτήν που φαινόταν ότι κάνουν στους ανθρώπους και απολάμβαναν τους επένους, μόνο που είχαν και μερικά χαρίσματα, τα παρέδιναν στα πνεύματα της κοινοδοσίας και της ανθρωπαρέσκειας και με την μετοχή των λοιπών παθών, ανακάτωναν τα καλά έργα με τα πονηρά και σαρκικά φρονήματα. Γι' αυτό και τα έκαναν απαράδεκτα και ακάθαρτα, όπως η θυσία του Κάιν. Και έτσι αποκλείστηκαν από τη χαρά του νυμφίου και του επουρανίου νυμφώνους. Τι ήτανε η θυσία του Κάιν? Ήτανε μια θυσία πρόχειρη που προσφέρθηκε στον Θεό όχι όπως πρέπει. Αυτά που πρόσφερε ο Κάιν στον Θεό ήτανε μεν από τα προϊόντα του, αλλά δεν ήτανε τα καλύτερα από τα προϊόντα του. Ήτανε ό,τι βρέθηκε μπροστά του. Ο Κάιν ήτανε γεωργός και πήρε καλά και σαπρά. Πήρε και πράγματα απαράδεκτα που δεν επιτρεπόταν να προσφερθούν στον Θεό. Και έτσι κατακρίθηκε. Η θυσία του έγινε απρόσδεκτη. Δεν δέχτηκε ο Θεός τη θυσία του. Αντίθετα με τη θυσία του Άβελ, του ποιμένος, ο οποίος διάλεξε ό,τι καλύτερο είχε και το θυσίασε στον Θεό. Και οι μωρές παρθένες λοιπόν πρόσφεραν μια θυσία στον Θεό, αλλά θυσία μεμπτή, θυσία μολυσμένη, θυσία ακάθαρτη, γιατί είχε μέσα και καλά και σαπρά. Είχε και παρθενία και κάποιες αρετές, αλλά είχε και πολλά πάθη, τα οποία δεν είχαν διαγνώσει, δεν είχαν αντιληφθεί ότι τα έχουν και τα υπηρετούσαν και έτσι πρόσφεραν καλά μαζί και σάπια και θυσία βρώμικη στον Θεό. Και έτσι, όπως λέγει και το πρωτότυπο κείμενο, οι μωρές αυτές παρθένες ιτόμενε, ήτανε νικημένες από τον φθόνο, φθόνο του κακίστο, ζήλο το μισοκάλο, από ζήλια η οποία μισεί τα καλά, έρηδη από την αγάπη για τσακωμούς, φιλονικία, μίση, οργή, πικρία, μνησικακία, υποκρίση, θυμό, διαφθείροντα από όλα αυτά, από την υποκρισία, το θυμό, την πικρία, την μνησικακία, υπερηφανία, καινοδοξία, ανθρωπαρεσκία, ήθελαν να αρέσουν στους ανθρώπους, αυταρεσκία, τρέφονταν με μία μάτια ιδέα ότι είναι σωστές και άρεσαν στον εαυτό τους, φιλαργυρία, ακιδεία, επιθυμία σαρκική, ενλογισμής, την ειδηπάθεια εργαζομένη, απιστία, αφοβία, δειλία, λύπη, αντιλογία, χαυγνώση, ύπνο, ίση, δικαιώση, διαφθείροντο και από την ιδέα ότι είναι δίκαιες και από την αξίωση να δικαιωθούν, νόμιζαν ότι είναι άξιες να σωθούν, διαφθείροντο ακόμα και από την έπαρση, ιτόμενε επάρση, αλαζονία, από την αλαζονία επίσης νικόντο, απληστία, ασωτεία, πλεονεξία, ανελπιστία, τι πάντων χαλεποτέρα, ενικόντο και από όλα αυτά τα πάθη, την απληστία, την ασωτεία, την πλεονεξία και την απελπισία, που είναι το φοβερότερο από όλα, το χειρότερο όπλο των δαιμόνων, γιατί ο απελπισμένος είναι αχριστευμένος, τίποτε πλέον δεν θέλει να κάνει για τη σωτηρία του. Και ακόμα ενικόντο και της λεπτής της κακίας ενεργήμαση και από τα λεπτά ενεργήματα της κακίας. Έτινες και των καλών την εργασία ή πολιτεία σε μνήν και αυτήν είναι δόκουν επί των ανθρώπων ποιούσε
και τους παρά αυτών επένους καρπούμενε. Ή και έτεινον ίσαν χαρισμάτων μετέχουσε, της της κοινοδοξίας και ανθρωπαρισκίας πνεύμαση, απεμπόλουν αυτά. Αυτές λοιπόν οι μωρές παρθένες, οι οποίες επιτελούσαν και την εργασία των καλών έργων και διήγον σε μνή πολιτεία και είχαν συμπεριφορά προς ποιητή, υποκριτική δηλαδή, ενώπιον των ανθρώπων, και εξαιτίας αυτής της υποκριτικής πολιτείας απολάβανα τους επένους εκ μέρους των ανθρώπων, αν και είχαν και αυτές οι μωρές παρθένες και κάποια χαρίσματα, εξαιτίας των πνευμάτων της κοινοδοξίας και της ανθρωπαρισκίας, τα απεμπολούσαν, τα απρόδιδαν, τα ξεπουλούσαν όλα αυτά τα καλά, τα οποία είχαν, τα μερικά καλά, τις κάποιες αρετές, τα κάποια καλά έργα. Και επειδή ακριβώς μετήχαν και στα υπόλοιπα πάθη και της λυπής πάθης συγκοινωνούσε, εμίγνιον τα καλά επιτιδεύματα της πονηρής και σαρκικής χρονίμασης, και ανακάτευαν έτσι τα καλά έργα με τα πονηρά και με τα σαρκικά φρονήματα. Δύο απρόσδεκτα και ακάθαρτα αυτά πυργάζοντο κατά την του Κάιν θυσία. Και επειδή ακριβώς μετήχαν και στα υπόλοιπα πάθη και αναμίγνιαν τα καλά τους έργα με τα πονηρά και σαρκικά φρονήματα, γι' αυτό και τα καθιστούσαν αυτά τα καλά τους έργα απαράδεκτα και ακάθαρτα, όπως ακριβώς ήταν και η θυσία του Κάιν. Νυμφίου χαράς στερηθήσε και νυφώνος επουρανίου αποκλειστήσε. Και έτσι στερήθηκαν τη χαρά του νυμφίου και αποκλείστηκαν από τον ουράνιο νυμφώνα. Αυτά λοιπόν λέγει ο Άγιος Μάρκος του μαθητή Νικόλαου, ας σκεφτόμαστε και ας ξεκαθαρίζουμε και ας δοκιμάζουμε, ας εξετάζουμε τον εαυτό μας και τη ζωή μας, για να εννοήσουμε και να μάθουμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε, με το σκοπό, εφόσον έχουμε ακόμα καιρό μετανοίας και επιστροφής στον Θεό, αφού ο Θεός μας χαρίζει ακόμα χρόνο σε αυτήν τη ζωή, να διορθώσουμε τους εαυτούς μας. Έτσι θα εκτελούμε τα καθαρά έργα, τα καλά έργα, με καθαρή καρδιά. Και έτσι θα είναι αυτά αληθινά και καθαρά και όχι ανακατωμένα με σαρκικό φρόνημα. Και δεν θα απορριφθούν μακριά ως θυσία επίμεμπτη, εξαιτίας αφοβίας και αμέλειας και ελλείψεως αληθινής γνώσεως. Φοβούμε μήπως και τον κόπο της παρθενίας και εγκράτειας και αγρυπνίας και νηστείας και φιλοξενίας υποφέρουμε, και εξοδέψουμε τις ημέρες μας και για τις παραπάνω αιτίες των παθών που είπαμε, δηλαδή εξαιτίας της αφοβίας, της έλλειψης φόβου Θεού και της αμέλειας και της έλλειψης της αληθινής γνώσης, της πνευματικής γνώσης, της γνώσης του Ευαγγελίου και της βιώσεως της ζωής του Θεού, της βιωματικής γνώσεως της ζωής του Θεού, της ζωής του Αγίου Πνεύματος, φοβούμε, λέει ο Άγιος, μήπως εξαιτίας ακριβώς αυτών των ελλείψεων, αυτών των αιτιών των παθών, εκείνα που νομίζουμε για αρετές βρεθούν θυσία επίμεμπτη και γίνουν απαράδεκτα από τον επουράνιο ιερέα Χριστό. Και είναι όντως φοβερά αυτά τα λόγια και πολλοί πρέπει όλους να μας προβληματίσουν. Όπως οι μωρές παρθένες πρόσφεραν μια επίμεμπτη θυσία όμοια με τη θυσία του Κάιν και στερήθηκαν την νυφώνους, πρέπει να προσέξουμε μην πάθουμε και εμείς το ίδιο. Τα αυταούν λογιζόμενοι και διακρίνοντες, εξετάζοντας καλώς και δοκιμάζοντες, γνώμεν και συνόμεν, εν τί συνεσμέν, ίνα, ως έτη καιρών μετανοίας
και επιστροφής έχομεν εαυτούς διορθωσόμεθα. Με το θάνατο δεν θα μπορέσουμε να διορθωθούμε. Τώρα, σε αυτή τη ζωή υπάρχει μετάνοια. Όπως τα καλά ημών έργα καθαρώς επιτελούμενα, αληθινά και καθαρά η σαρκικό φρονήματι δημιουργήμενα. Η να μη απόβλητα γέννηται ως θυσία επίμωμος, διαφοβίαν και αμέλειαν και αληθινής γνώσεως έλλειψη. Ας φοβηθούμε μήπως τα έργα που κάνουμε θεωρηθούν θυσία μεμπτή, επειδή έχουμε αφοβία και αμέλεια και έλλειψη αληθινής γνώσης. Μήπως και των κόπων της παρθενίας και εγκρατείας και αγρυπνίας και νηστείας και φιλοξενίας υπομείνομαι και τα σημέρας αναλώσομαι και δια τους προηγημένες των παθών αιτίας τα δοκούντα ημίν δικαιώματα αυτά που νομίζουμε ότι μας δικαιώνουν, ότι είναι καλές και δίκαιες πράξεις ως θυσία επίμωμος ευρεθέντα απρόσδεκτα το επουρανείο Ιερή Χριστό γέννηται. Αυτά που θεωρούμε ότι μας δικαιώνουν, αυτά μπορεί να βρεθούν ως θυσία αξιοκατάκριτα και να μην γίνουν αποδεκτά από τον επουρανείο Ιερέα Χριστό. Ας εγωιστούμε λοιπόν να διώξουμε μακριά κάθε υποκρισία, κάθε τίτο μεμπτό, κάθε τίτο αμαρτωλό, κάθε αμέλεια και ραθυμία και έλλειψη φόβου Θεού και έλλειψη πνευματικής γνώσης, ας εντρυφήσουμε στο νόμο του Θεού, στο λόγο του Θεού και ας φροντίσουμε να αποκτήσουμε αυτή την αληθινή γνώση, την επίδοση του Θεού, έτσι ώστε τα έργα μας να είναι καθαρά, αγνά, τέλεια και θυσία ευπρόσδεκτος εις τον Θεό. Και έτσι να αξιωθούμε και της Βασιλείας του Θεού. Το δεύτερο μου δόξα πάντοτε, μην και αλλή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.